Καλεσμένη λοιπόν σήμερα στο Reload έχουμε την Εύα Ντίβα. Την Εύα Ντίβα ακριβώς. Την τραγουδίστρια Εύα Ντίβα, τραγουδίστρια να σε συστηνώ. Γεια σας, ναι. Ποιες είναι οι άλλες ιδιότητες σου? Δηλαδή. Τραγουδίστρια, αλλά με τι άλλο επαγγέλλεσαι? Promotion, έτσι πράγματα. Public relations. Ωραία, λοιπόν, public relations, promotion και τραγούδι από την Εύα Ντίβα. Μια εκρηκτική παρουσία εδώ στο Reload. Εκρηκτική προσωπικότητα. Δεν είδα χειροκρότημα, παιδιά. Χειροκρότημα, καλέ. Χειροκρότημα. Ευχαριστώ. Καλώς όρισες την εκπομπή μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε μαζί μας σήμερα και είμαστε σίγουροι πως θα περάσουμε υπέροχα. Είσαι σίγουρος? Και εγώ το ίδιο. Την έχεις σίγουρια? Εγώ έχω μελετήσει έτσι την Εύα και ξέρω ότι θα περάσουμε υπέροχα μελετήσει. Πραγματικά. Λοιπόν, αφού σε έχει μελετήσει, να ξεκινήσει τότε η συνέντευξη από τον Ανδρέα. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα, μου να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχάς πώς ξεκινήσατε να ασχολείσαι με το τραγούδι. Ξεκίνησα όταν ήμουν μικρή, επειδή ο πατέρας μου είναι καθηγητής της Βυζαντινής μουσικής. Μάλιστα. Και τραγουδούσα κοντά του που ήμουν 6 χρονών στην εκκλησία. Okay. Έτσι ξεκίνησε. Και μετά πήγα στο Λονδίνο. Έκανα τις πρώτες μου ηχογραφήσεις εκεί και ξεκινήσαμε. Σκέφτηκες... Από πού είσαι, από πού κατάγεσαι? Γεννήθηκα στο Λονδίνο, αλλά είμαστε Κυπραίοι εμείς. Okay. Είμαστε Κυπραίοι εμείς, ναι, αυτό είναι Κυπραία. Αλήθεια. Δεν σημαίνει ότι γεννήθηκα στο Λονδίνο, δεν είμαι Κυπραία, είμαι Κυπραία. Αλήθεια είναι. Ναι. Έτσι είναι. Εύα μου, εκτός από τραγουδίστρια, είσαι και στιχουργός, και συνθέτρια, και DJ. Όχι σε όλα τα τραγούδια μου, σε μερικά έγραψα εγώ τους στίχους και έκανα composing. Ναι, είσαι και radio DJ. Ήμουνα radio DJ, δεν είμαι τώρα. Ήσουν και μοντέλο. Κάποτε, ένα χρόνο μόνο να ασχολήθηκα, πριν 10 χρόνια. Όχι και πριν 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια, που ήμουν πολύ μικρή, ασχολήθηκα στο Λονδίνο, όμως τώρα μόνο με τη μουσική να ασχολούμαι. Επειδή αυτό, εκεί θέλεις να επικεντρωθείς και εσύ δηλαδή. Ναι, στη μουσική. Ποιο είδος μουσικής, ας πούμε, σε τραβάει περισσότερο ή είσαι από αυτούς που λένε πως η μουσική δεν υπάρχει είδος μουσικής, είναι όλη η μουσική, έχει απλά διάφορες μορφές? Ακριβώς όπως το είπες, δεν έχω συγκεκριμένο... είδος που να σου αρέσει και να νιώθεις ότι αυτό αντιπροσωπεύεις περισσότερο. Ναι. Ναι, όμως νιώθω από εσένα ότι θα ήθελες περισσότερο να χορέψεις ή να κάνεις τους άλλους να χορέψουν και να κοιμηθούν μαζί σου. Να είναι πιο ανεβαστικό. Θέλω να κάνω τον κόσμο ελεύθερο, ελεύθερο, να νιώθει free. Ωραία, τι θέλεις να μεταφέρεις? Να νιώθει free. Μεταφέρω ότι είμαστε όλοι ελεύθεροι και μεταφέρω ότι είμαστε όλοι ελεύθεροι. Μεταφέρω ότι είμαστε όλοι ελεύθεροι. Πρέπει να ζούμε τη ζωή μας χωρίς να είμαστε δυστυχισμένοι. Μία ζωή έχουμε. Και πρέπει να την ζούμε. Και την γλεντήσουμε. Και πρέπει να την ζούμε. Και την γλεντήσουμε. Ναι. Και πρέπει να την ζούμε. Και την γλεντήσουμε. Ναι. Και πρέπει να την ζούμε. Και την γλεντήσουμε. Ναι, να την γλεντήσουμε. Αυτό έχει σημασία για μένα. Αλήθεια αυτό, παιδιά. Πρέπει να γλεντάμε. Ναι. Στο Reload υποστηρίζω το καλό. Η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη και αυτά. Νομίζω αυτό είναι ωραίο για μότο του Reload. Να το έχουμε. Να το έχουμε. Και να γράφει από κάτω Εύα Ντίβα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω λίγο, πώς σκέφτηκες ότι με αυτό το όνομα θα ήθελα να πορευτώ στον καλλιτεχνικό χώρο? Το όνομα του Εύα Ντίβα μου το έβγαλε ο παραγωγός μου, επειδή νομίζει ότι με τις κινήσεις μου είμαι στυλ Ντίβα. Και αντί να είναι μόνο Εύα, το καλλιτεχνικό μου όνομα, να το πούμε Εύα Ντίβα. Είναι κάπως καλύτερο. Ναι. Είσαι γενικά ένας άνθρωπος που από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχει ταμπού και δεν έχει... Δεν έχω όρια. Ναι, όχι όρια ακριβώς, δεν πήγα να το πω έτσι, αλλά εντάξει. Ας πούμε, αυτή σου την άποψη θέλεις οι υπόλοιποι καλλιτέχνες να υιοθετήσουν. Δηλαδή βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που είναι πολύ κομπλεξικοί και πολύ... ναι, είναι κομπλεξικοί. Mm-hmm. Ειδικά εδώ στην Κύπρο, λίγο. Ναι. Είναι έχει... έναν είδος. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το είδος, ρε παιδιά. Έχουμε 2012. We have to be free, you know. Είναι... Εσύ έχεις δηλαδή ταμπού, αυτό θέλεις να πεις. Κάποια ταμπού. Σαν άνθρωπος έχεις ταμπού, δηλαδή έχεις κάπου που λες όχι, εδώ κολλάω, εδώ σταματάω. Όχι. Όχι. Δεν έχω. Ξεπερνώ όλα τα όρια. Έτσι είμαι, όπως αισθάνομαι. Ωραία. Δηλαδή και σαν άνθρωπος και σαν... ερμηνεύτρια το αντιλαμβάνεσαι αυτό, ναι, ότι δεν έχω όρια. Ναι, και μπορεί ο Κυπρέος να το παρεξηγά λίγο αυτό, αλλά δεν με νοιάζει εμένα, θα συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου και... Αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι ακριβώς. Πιο σημαντικό και από το να μην έχεις... Από το να νιώθεις ελεύθερος, νομίζω είναι να νιώθεις ο εαυτός σου. Ναι. Γιατί μόνο έτσι θα νιώθεις ελεύθερος. Και το χειρότερο να καταπιέζεις την προσωπικότητά σου, έτσι. Νομίζω ότι η Κύπρος είναι έτοιμη
για αυτά τα πράγματα. Κάνει αυτό το μονοτονία. Γιατί όμως πιστεύεις πως η Κύπρος έχει ταμπού ακόμα, ενέτη 2012. Δεν ξέρω, υπάρχει μια σοβαρότητα. Σοβαροφάνεια. Στην Κύπρο δεν ξέρω γιατί, δεν είναι σοβαρή στα άλλα θέματα. Να σε ρωτήσω κάτι τότε, γιατί δεν επέλεξες να κινηθείς καλλιτεχνικά σε μια άλλη χώρα ή στο Λονδίνο, όπου έκανες τα πρώτα σου βήματα και επέλεξες να επιστρέψεις πίσω στην Κύπρο. Καταλαβαίνω. Ξεκίνησα στο Λονδίνο και μετά ο παραγωγός μου μου είπε να συνεχίσω στη Γερμανία. Πήγα Γερμανία, βρήκα ένα πολύ διάσημο παραγωγό στη Γερμανία, τον Τζάμε Ομά, που έκανε 3 νούμερο 1, το 90 όμως, και κάναμε τραγούδια μαζί. Και επειδή οι δικοί μου ήθελαν να μετακομίσουν στην Κύπρο, ήρθα και εγώ εδώ, όπου έκανα το πρώτο μου music video. Θέλω οι Κυπραίοι να με αναγνωρίσουν, να δουν τι... Ξέρεις. Δηλαδή το βλέπεις εσύ σαν μια πρόκληση ότι αυτά τα βήματα θες να τα κάνεις Κύπρο και όχι στο εξωτερικό, που ίσως και να σε καταλάβαινα εισαγωγικά πιο εύκολα. Θέλω και πιο να αποδείξω κάτι. Το έχω μέσα μου ότι θέλω να αποδείξω. Δεν ξέρω. Άρα είναι σημαντική για σένα οικογένεια, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, είναι πολύ σημαντική η οικογένεια εμένα. Επειδή στις δύσκολες στιγμές εκείνοι θα σε στηρίξουν, όχι οι άλλοι. Ωραία, εγώ λέω να πάμε να δούμε ένα βίντεο κλιπ. Ποιο βίντεο θα δούμε ακριβώς? Το βίντεο κλιπ μου είναι το Wicked One που έκανα με έναν φίλο μου, τον Άρσαμ. Και είναι πολλά raw το βίντεο κλιπ, δηλαδή είναι πολλά, πώς να σας εξηγήσω, δεν ξέρω πώς να σας πω. Εγώ νομίζω καλύτερα να το δούμε και ναι, θα καταλάβουν να το δείτε και να πείτε εσείς τη γνώμη σας. Πάμε να δούμε τότε Εύα Ντίβα και ονομάζεται Wicked One, σωστά. Ναι. Πάμε. Εύα, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είσαι πιο άνετη στα αγγλικά παρά στα ελληνικά, ναι. Προτιμάς να τραγουδάς αγγλικά από παρά ελληνικά? Ναι, προτιμώ να τραγουδώ αγγλικά, επειδή εκφράζομαι πιο εύκολα. Ο διαγωνισμός της Eurovision θα σε ενδιαφέρει? Μια εκπροσώπηση να σας πω ένα πράγμα. Δεν υπήρχε διαγωνισμό για το Eurovision φέτη. Δηλαδή... Ήταν προεπιλογή. Ναι. Ναι. Αυτό νομίζω η Βιαδά μου είναι πάρα πολύ καλή και μου αρέσει πάρα πολλά το τραγούδι, το La La Love. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, πάρα πολλά καλό τραγούδι, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα διαγωνισμό. Θα ήθελες δηλαδή, ας πούμε, σε μια επόμενη χρονιά να είσαι υποψήφια και να συμμετάσχεις? Θα ήθελα επίσης για τους άλλους τους καλλιτέχνες μας που έχουμε στην Κύπρο μας να υπάρχει ένα διαγωνισμό, ρε παιδιά. Είναι fair, είναι πιο καλά έτσι. Ωραία, άρα ανυπομονούμε να σε δούμε στο μέλλον τον διαγωνισμό της Eurovision. Είχες την ευκαιρία στο παρελθόν να λάβεις μέρος, είχαμε πολλούς διαγωνισμούς. Είχα την ευκαιρία, ναι, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, το περιμένουμε είναι στο όλο μέλλον. Το μέλλον μπροστά μας, Ανδρέα μου. Λοιπόν, είναι. Όσον αφορά τον τρόπο διασκέδασης τόσο τον Κύπρο όσο και... και στην Ελλάδα θα έλεγα, είναι ότι συνήθως έχουμε τα γνωστά μπουζούκια ή τις μουσικές σκηνές. Δηλαδή δεν έχουμε παραγωγές συχνά τύπου έχουμε συναυλία ή συνήθως σε κλαμπς, αν συμβαίνουν έτσι, κάποιες σειρές εμφανίσεων, είναι μεμονωμένες. Δεν υφίσταται δηλαδή να έχουμε τραγουδιστή σε κλαμπ και να παρουσιάζει ένα show παρά αυτό που λέμε εμείς μπουζούκια. Έχει απόλυτον δίκαιο σε αυτό το αυτό? Θέμα. Ήθελα να πω ότι δεν ήθελα να περάσω από τα μπουζούκια. Ήθελα να υπάρχει ένα show που να μπαίνουν όλοι οι καλλιτέχνες στην Κύπρο. Όχι μόνο στα ελληνικά, ενώ να υπάρχει κάτι παραπάνω για μας. Δηλαδή, και γιατί όχι στα αγγλικά. Αυτό μπορεί να δημιουργηθεί και ίσως είναι πιο εύκολα μέσα μπορεί, από κλαμπς. Αν θέλουν... Επειδή είσαι και στον χώρο του promotion, φαντάζομαι έχει σχέση με τα κλαμπς. Ναι, έχω, ναι. Επομένως, γιατί δεν ξεκινάει αυτό κάπου εκεί, στα κλαμπ δηλαδή της Λευκωσίας και της γενικής Κύπρου? Θέλω να πω ότι το Energy Music TV με βοήθησε πάρα πολλά που πήγα στα Σφινάκια. Κάνανε αφιέρωση μόνο για μένα και το δείχνανε κάθε Σαββατοκυριακό εκεί. Γιατί το Energy TV βρίσκεται πάρα πολύ εδώ στο Reload, έμπρακτα, Energy γιατί μας στηρίζει είναι μουσικά. Το νούμερο ένα μουσικό κανάλι για μένα. Με υποστήριξε πάρα πολύ, όμως πιστεύω ότι μπορεί η Κύπρος να κάνει κάτι παραπάνω για τους καλλιτέχνες μας στην Κύπρο. Δηλαδή και αυτοί που τραγουδούν αγγλικά, να κάνουν ένα show που μπορούμε όλοι μας να... Να συμμετέχουν. Ναι. Όχι μόνο τα ελληνικά ή όχι μόνο το X Factor, ρε παιδιά. Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στην Κύπρο. Να βοηθήσουμε τους καλλιτέχνες μας. Μας ετοιμάζεις κάποια έκπληξη στο σύντομο μέλλον που θα σε απολαύσουμε εδώ στην Κύπρο? Ναι, συνεργάζουμε τώρα μαζί με τον Λάμπη τον Λιβιεράτο και με τον παραγωγό του τον Ανδρέα τον Γιατράκου. Έχουμε συνεργασία. Κάναμε ένα αγγλικό τραγούδι και ελληνικό, αλλά προτιμούν να τραγουδώ στα αγγλικά. Ωραία, άρα θα βγει σύντομα αυτό το τραγούδι, ενδιαφέρον πολύ. Θα βγει.
Ωραία. Λέγεται I will give you love. Και... Ο Λάμπης τραγουδάει στα ελληνικά. Όχι, δεν τραγουδάει, αλλά θα κάνουν δισκογραφική εταιρεία και θα είναι. Έτσι, θα συνεργαστείτε. Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ καλό αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Να περιμένουμε δηλαδή νέα δισκογραφική δουλειά από σένα σύντομα. Ναι. Μάλιστα, ανυπομονούμε. Απλά πριν αναφέρθηκες στα μπουζούκια. Ναι. Πολλοί καλλιτέχνες πιστεύουν ότι. Το να περάσει κάποιος από τη νύχτα, ίσως τον φθείρει σαν καλλιτέχνη. Είναι λάθος αυτό. Άλλο. Πιστεύω εγώ, όταν θέλεις να γίνεις καλλιτέχνης, δεν πρέπει να περάσεις από τα μπουζούκια. Είναι λάθος. Εγώ είμαι σαν το διαμάντι. Δηλαδή, δεν θέλω να περάσω από τα μπουζούκια. Έχω κάτι το ξεχωριστό για τον εαυτό μου. Όταν περάσεις από τα μπουζούκια, πιστεύω ότι είναι λάθος για έναν καλλιτέχνη που θέλει να πάει και στο εξωτερικό. Συμφωνείς δηλαδή με τη δήλωση ότι. Χαμηλώνει τον εαυτό σου. Ακριβώς. Έτσι πιστεύω εγώ. Μπορεί να είμαι λάθος. Να σε ρωτήσω, ποιο μουσικό πρότυπο έχεις από το εξωτερικό, ποια καλλιτέχνη βλέπεις και λες, ναι, θα ήθελα να είχα μια παρόμοια καριέρα σαν αυτή. Η Ματώνα. Ματώνα, εκεί ψηλά στην κορυφή. Μου αρέσει κατευθεία. Πάρα πολύ, ναι, η Ματώνα. Δηλαδή συνεχίζει να μας κάνει εντύπωση με όλα το τα. Το τελευταίο τη τραγούδι αρέσει και τον έβλεπε έτσι στη λάκη. Μου αρέσει πάρα πολύ η Ματώνα και την αγαπάω πάρα πολύ. Είμαστε και το ίδιο ζώδιο. Αν είσαστε και το ίδιο ζώδιο. Με Λεόν και δύο, he's the best για μένα. Τότε αυτό κάτι σημαίνει ότι έχετε το ίδιο ζώδιο. Ναι. Θα πρέπει να σημαίνει κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς πιστεύεις ότι η εμφάνιση, η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να βοηθήσει ή και το αντίθετο, έναν καλλιτέχνη. Πόσο απαραίτητη είναι. Πιστεύω ότι η εξωτερική εμφάνιση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, μπορεί να παρεξηγείται λίγο στην Κύπρο, αλλά εγώ είμαι διαφορετική από τις άλλες τραγουδίστρες στην Κύπρο και θα συνεχίσω να είμαι διαφορετική, επειδή έτσι αισθάνομαι εγώ να είμαι. Ωραία. Δεν θέλω να είμαι την ίδια σαν τις άλλες τραγουδίστρες. Θα είμαι όπως αισθάνομαι εγώ να είμαι. Όπως αισθάνεσαι εσύ. Πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Πιστεύεις ότι το γεγονός ότι είσαι όμορφη και είσαι σεξι κοπέλα και το βλέπουμε όλοι. Και εσύ είσαι όμορφη, Μαρία. Σε κούκλα μας. Σε βοήθησε στην καριέρα σου. Ναι, πιστεύω ότι οι φωτογραφίες μου που έκανα στη Γερμανία με βοηθήσανε. Όμως δεν είναι καλό αυτό να βλέπουν μόνο τις φωτογραφίες. Θέλω να με αναγνωρίσουν σαν. Δηλαδή να με ακούνε να τραγουδώ μόνο και να μην με βλέπουν. Και να ευχαριστούν και μόνο από αυτόν. Δηλαδή. Sorry, τα ελληνικά μου. Δηλαδή και τα δύο, και τα δύο. Καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσουμε δηλαδή την φωνή της Εβατίβα. Ακριβώς. Αντυπομονούσα εγώ προσωπικά. Και λοιπόν. Έφτασε η στιγμή να σε ακούσουμε λοιπόν να τραγουδήσεις εδώ στο ρελό. Δεν έχω τη χορεύτρια μου εδώ μαζί μου. Είναι στο εξωτερικό. Θα χορέψουμε εμείς. Λοιπόν. Εμείς είμαστε εδώ. Περιμένουμε λοιπόν να πάρεις το μικρόφωνο στα χέρια σου και εμείς θα απολαύσουμε την Εβατίβα. Και αμαλάχη βγαίνει ο Πασάς και χορεύει πάνω στο τραπέζι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι A Night to Remember από την Εύα Ντίβα. Εύα! Χειροκρότημα, παιδιά, χειροκρότημα. The stage is yours.